Γεια σας φίλοι και φίλες του Feed the Beast, είμαι ο Leon EDGR και καλώς ήρθατε στο επεισόδιο νούμερο 7. Και σήμερα πριν ξεκινήσω και πριν το ξεχάσω, θέλω να πω ότι στο προηγούμενο επεισόδιο, στο πιο προηγούμενο, στο 5, είχα πει ότι αυτό εδώ το OR είναι από το EE. Τελικά δεν είναι από το E, είναι από το Red Power όπως είχα πει αρχικά, όπως μου ανέφερε και ένας φίλος κάτω στα σχόλια. Ήθελα να το πω στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά το ξέχασα εντελώς. Και επίσης, βασικά αυτά, δεν είχε επίσης. Ας κοιμηθούμε, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, δεν είναι μέρα. Σήμερα με τι θα ασχοληθούμε, να πω λίγο στα γρήγορα. Αφού ντυθώ, δεν μπορώ να κάνω δύο πράγματα το φύχρο. Λοιπόν, εσύ και εσύ εδώ, το φαΐ μας και αυτά. Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι η ώρα είναι 8:45 πρωί, Δευτέρα, και σηκώθηκα για να πάω στη σχολή και να πάω να γράψω. Και ναι, τελικά δεν έχω μάθημα γιατί κάνουν συγχωνεύσεις, λέει, τα Teach Θεσσαλονίκης και κάτι τέτοια. Και βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζει εμάς. Τέλος πάντων, δεν με χάλασε καθόλου που δεν θα πάω. Αν και διάβασα αρκετά γι' αυτό. Τέλος πάντων, θα το ξεπεράσω. Και αφού βρήκα χρόνο, είπα να κάνω επιτέλους edit το προηγούμενο επεισόδιο, το 6 βασικά, και να τα ανεβάσω. Αυτή τη στιγμή ανεβαίνει και κάνω το 7, οπότε 7. Λοιπόν, πάμε. Τι έχω αποσυντονιστεί, είναι πρωί, μην παρεξηγείτε. Αυτή τη στιγμή πίνω καφέ για να συνέλθω λίγο. Λοιπόν, θα χρειαστούμε αυτά. Αυτά εδώ πέρα, για όσους δεν ξέρουν, είναι μικρές βρυσούλες, όπως φαίνεται κιόλας, και χρησιμεύουν σε αυτά εδώ τα δέντρα για να πάρουμε μια ουσία κίτρινη, η οποία θα μας χρησιμεύσει μετά, αφού τελειώσουμε, να φτιάξουμε λάστιχο και κάποια πράγματα, κάποια μηχανηματάκια επιπλέον. Λοιπόν, έλα εδώ εσύ, γιατί θα μου σπάσει τα νεύρα πάνω στην οροφή μου. Και δεν μπορώ να πετύχω τίποτα. Λοιπόν, καταρχήν ας κουρέψουμε λίγο τα λαστιχόδεντρά μας. Έλα, μπράβο. Γιατί δεν μας χρειάζονται τα φύλλα. Ωραία. Και χρειαζόμαστε αυτά εδώ τα κίτρινα. Για όσους δεν ήταν μαζί μας στα πρώτα επεισόδια του Take It. Αυτά εδώ είναι τα λαστιχόδεντρα. Θέλουμε αυτό εδώ το κίτρινο. Κάνουμε δεξί κλικ για να πάρουμε αυτές εδώ τις κολλητικές ουσίες στα sticky resin. Κάνουμε μόνο μια φορά δεξί κλικ και θα μείνει αυτό το σημαδάκι εκεί. Μπορείτε να κάνετε και παραπάνω και υπάρχει πιθανότητα να πάρετε κι άλλο, αλλά καλό θα ήταν να τα αφήσετε, διότι θα ξαναμεγαλώσει με την ώρα, με τον καιρό. Ωραίος. Ναι. Και φυσιολογικά δεν σκέφτηκα να κλείσω το κινητό μου. Λοιπόν, δεν πειράζει. Όποιος είναι θα περιμένει να τελειώσει το επεισόδιο. Αν και έχω μια μικρή ιδέα. Λοιπόν, τι ήθελα να κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ πέρα. Θα χρειαστούμε βέβαια πολύ περισσότερο. Θα σας δείξω λίγο τι χρειαζόμαστε. Μπορείτε να το βάλετε σε οποιοδήποτε φούρνο εξ αρχής και να το λιώσετε. Προς το παρόν θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν εδώ το φούρνο, μιας και έχουμε ενέργεια, να μην καίμε και κάρβουνα. Και να το λιώσετε και να το μετατρέψετε σε... ναι, το ξέχασα. Σε λάστιχο, ράμπερ, εδώ. Λοιπόν, το λάστιχο θα μας χρειαστεί μαζί με λίγο χαλκό για να φτιάξουμε καλώδια. Λοιπόν, χρειαζόμαστε, βασικά ναι, δεν χρειαζόμαστε τόσα, αλλά δεν πειράζει. Καλώδια φτιάχνουμε με δύο τρόπους. Ωραία. Καταρχήν, να πω
ότι η καλώδια δεν είναι μόνο χάλκινα, υπάρχουν χρυσά, υπάρχουν από τίν, υπάρχουν διαφορών ειδών. Τα καλώδια, όπως είπα, φτιάχνονται με δύο τρόπους. Ένας τρόπος και ο πιο βολικός, πιστεύω εγώ, για μένα προσωπικά, είναι αυτός εδώ. Απλά βάζετε το καλώδιό σας και το παίρνετε. Ο άλλος τρόπος είναι πάλι βάζοντας το χαλκό σας έτσι, και εδώ είναι που χρειάζεται το λάστιχο για να φτιάξετε το μονωμένο καλώδιο. Στην ουσία γλιτώνετε κάποια βήματα επιπλέον. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, δεν μπορώ να εξηγήσω ακριβώς ποια είναι η διαφορά, αλλά με βολεύει περισσότερο γιατί δεν έχω πάντα 6 λάστιχα για να φτιάξω αυτή τη συνταγή. Οπότε πολύ απλά φτιάχνω πρώτα τα καλώδια και μετά τα ενώνω με τα λάστιχα ένα-ένα. Πολύ πιο εύκολα για μένα, πιο πρακτικό. Ωραία, τώρα αφού φτιάξαμε τα καλώδια μας, θα φτιάξουμε γεννήτριες. Generators. Και έχω αποτύχει παταγωδός να το γράψω έτσι. Και πάλι, όχι generators, generators. Τι σκατά. Τώρα επειδή έχουν τη λέξη generate, ωραία, generator. Λοιπόν, κάπου εδώ θα είναι, δεν μπορεί. Έλα. Δεν σε βλέπω. Περίεργα πράγματα. Για κάποιον λόγο δεν μπορώ να βρω τις γεννήτριες. Δεν πειράζει. Όμως, γιατί νομίζω πως θυμάμαι πως φτιάχνονται. Λοιπόν, καταρχήν θα χρειαστούμε λίγο τίν. Επίσης θα χρειαστούμε λίγο redstone και λίγο σίδερο. Το σίδερο, καταρχήν θα το ξαναψήσουμε για να πάρουμε επαναψημένο σίδερο ή refined iron, το οποίο θα το βρούμε εδώ μόλις ψηθεί. Να το, αυτό εδώ είναι. Είναι λίγο πιο σκούρο από το απλό το σίδερο, όπως βλέπετε, διαφορά τους. Ωραία. Θα χρειαστούμε μερικά από αυτά. Θα χρειαστούμε και κανονικό σίδερο, έχω. Ωραία. Πάμε να φτιάξουμε μερικούς φούρνους. Έλα εδώ εσύ. Και φυσικά και δεν πήγε στην τσάντα που ήθελα, αλλά πήγε εδώ. Αυτό που είδατε ήταν ένα καλώδιο. Ωραία. Λοιπόν, λάθος τσάντα. Ωραία. Και πάμε να φτιάξουμε. Πού είναι η λίθος μας? Εδώ. Εδώ, μπράβο. Λουπ. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε να φτιάξουμε το φούρνο μας. Ναι, θα χρειαστούμε για τις γεννήτριες, προφανώς θα χρειαστούμε φούρνους. Και πάμε να δούμε μήπως μέσα από αυτό έχει τη συνταγή. Όχι. Όχι. Και όχι. Μάλιστα. Παίζει να έχει αλλάξει η συνταγή. Ωραία. Τέλος πάντων, φτιάχνουμε κάπως έτσι, φτιάχνουμε το μεταλλικό μας φούρνο που είχα δείξει στην αρχή εκεί. Και μετά παίρνουμε τον, πριν πάμε για το φούρνο, χρειαζόμαστε λίγο redstone, το οποίο φυσικά πήγε σε λάθος τσάντα. Έλα. Νέκρος το ποντίκι μου. Ωραία. Ας βάλω αυτές τις τσάντες στη θέση τους προς το παρόν, γιατί θα μου σπάσουν τα νεύρα. Ναι, ωραία. Λοιπόν, χρειαζόμαστε το redstone. Και θα κάνουμε το εξής. Θα βάλουμε δύο redstone στη μέση, κάπως έτσι, τα την γύρω-γύρω και ένα καλώδιο από πάνω, και θα φτιάξουμε την μπαταρία μας. Λοιπόν, βάζοντας την μπαταρία, βασικά πριν πάμε για την μπαταρία, πάμε να πάρουμε λίγο το σίδερο που λιώσαμε, και λογικά
ότι μας τελείωσε το ρεύμα. Βάζοντας τα refined σίδερα κάπως έτσι, ελπίζω να είμαι σωστός μέχρι εδώ, μιας και... Ωραία, το πετυχάμε. Λοιπόν, βάζοντας 3 σίδερα refined στη μέση, μία μπαταρία από πάνω και έναν μεταλλικό φόνο από κάτω, φτιάχνουμε τη γεννήτριά μας. Τώρα θα χρειαστούμε μερικά ακόμη πράγματα. Να πω ότι για όσους, βασικά άμα θέλετε να χρησιμοποιείτε Buildcraft και τις γεννήτριες αυτές και δεν σας αρέσει αυτού του είδους η ενέργεια, μπορείτε πολύ απλά να επιλέξετε τα μηχανήματα τους, Industrial Craft μάλλον, όχι Buildcraft, και υπάρχουν και εκεί μηχανήματα που διπλασιάζουν τα πετρώματά σας, λέγεται Macerator. Να δείξω λίγο, νομίζω, όχι δεν μπορώ να το δείξω τώρα. Κοιτάξτε, είτε πηγαίνετε να δείτε λίγο το Take It, είτε απλά δείτε τη συνταγή εδώ στην άκρη, ψάξτε για Macerator. Αυτό εδώ είναι. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η συνταγή, πολύ απλή. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, εμείς γιατί το κάναμε τη γεννήτρια, θα χρειαστούμε μερικές γεννήτριες ακόμα, οπότε θα φτιάξουμε 2 μπαταριούλες ακόμα. Ωραία. Να, τις μπαταρίες μας. Δεν έχω φτιάξει τους φούρνους, δεν πειράζει όμως. Cancel και cancel εδώ. Λοιπόν, μισό λεπτά παιδιά, να αλλάξω ποντίκι γιατί... Ωραία. Πολύ ωραία. Καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Λοιπόν, θέλουμε... Ναι. Θέλουμε 2 φούρνους, μερικά σίδερα ακόμα και εδώ. Ωραία. Ωραία, έχουμε τους μεταλλικούς μας φούρνους και πάμε εδώ να τελειώσουμε και τη συνταγή μας. Ωραία, 1-2. Έχω 3 γεννήτριες και... Αχ, καφεδάκι. Λοιπόν, και μάλλον θα τις βάλουμε εδώ. Πολύ ωραία. Θα σπάσουμε λίγο από εδώ πίσω για να βάλουμε τα καλώδια μας ή από κάτω, θα δούμε. Λοιπόν, αν βάλω μία γεννήτρια εδώ, μία γεννήτρια εδώ και μία γεννήτρια εδώ, οπότε... Λοιπόν, έχουμε τα 3 μας καλώδια, 1, 2, 3. Θα χρειαστούμε μερικά ακόμα. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ναι, θα χρειαστούμε μερικά λάστιχα ακόμα. Αλλά προς το παρόν, όχι, δεν είναι προς το παρόν, πρέπει να πάμε να τα πάρουμε. Ελπίζω να έχουν φυτρώσει. Τι σκατά, νύχτωσε. Οκ, αν δεν πάει. Πάω να κοιμηθώ, ελπίζω να μπορέσω και μάλλον θα ξαναμεταφέρω το κρεβάτι μου αλλού γιατί δεν με αφήνει να κοιμηθώ όταν έχει τέρατα. Ωραία, υπέροχα. Και πάμε να τα αντιμετωπίσουμε τότε. Έλα, Creeper, έλα μέσα στο νερό να κάνεις την έκρηξή σου. Ωραίος. Λοιπόν, ας πάρουμε και αυτό που ήρθαμε να πάρουμε.
ή τα, α, ναι, τα πήραμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Όπως βλέπετε, ξανά έκαναν spawn. Που θα πάει, θα σταματήσει να βρέχει κάποια στιγμή. Γεια σου φίλε μας. Πάμε να τα ψήσουμε και αυτά. Αν και πιστεύω ότι δεν μας φτάνουν ούτε για αστεία αυτά τα καλώδια. Ναι, θέλουμε ρεύμα. Βρε καλό στο φίλο μας τον Enderman. Λοιπόν, για τον Enderman, τώρα επί τη ευκαιρία, πάμε να φτιάξουμε ένα ειδικό όπλο. Το οποίο όπλο είναι, φτιάχνεται πολύ απλά κάπως έτσι. Λέγεται άθαμε. Και μάλλον δεν φτιάχνεται κάπως έτσι. Αυτό εδώ είναι. Α, θέλει silver. Ωραία. Πάμε να πάρουμε λίγο ένα κομμάτι silver. Ωραία. Και να φτιάξουμε το άθαμε. Ωραία. Με αυτό νομίζω είναι ένα χτύπημα. Το συγκεκριμένο όπλο λειτουργεί μόνο στους Enderman. Κάνει πολύ καλή δουλειά στους Enderman. Είναι ειδικά για αυτούς συγκεκριμένα. Και προς το παρόν το πετάξουμε λίγο στην άκρη. Που είχαμε μείνει να ψήσουμε, όχι, να βάλουμε μπρος τις μηχανές μας. Όμορφα. Λοιπόν, και όσο περιμένουμε να ψηθούν εδώ τα λάστιχά μας, θέλω να κοιτάξω τι έχω από πυλό. Α, έχω και μερικά ακόμη εδώ που πάω. Λοιπόν, έχω 28 κομμάτια. Δεν νομίζω ότι μας φτάνουν. Αλλά δεν πειράζει. Θα τα ψήσουμε και αυτά. Και θα ψήσουμε και τα σίδερα, τα υπόλοιπα που έχω. Πήραμε και ένα Ender Pearl. Θα το βάλω εδώ. Για να το ανακαλύψουμε μετά. Να κάνω κάποια έρευνα πάνω στα Ender Pearl. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε δύο λάστιχα εδώ. Λοιπόν, οπότε περιμένω λίγο τα λάστιχα. Μαζεύω μερικά ακόμα απ' έξω. Που είναι το υβρισούλα μου. Και μόλις μαζέψω μερικά, αρκετά μάλλον, θα επιστρέψω δρυμύτερος. Okay, νομίζω ότι έχω ήδη αρκετά. Για να δούμε. 6, 8, βασικά 10 σύνολο. Και πρέπει να, ναι, έχω και άλλα 7 να ετοιμάζονται. Λοιπόν, θα χρειαστούμε για αυτό εδώ το μηχάνημα που θέλουμε να φτιάξουμε και άλλες βρύσες. 1, 2, 3, 4 βρύσες καινούργιες αχρησιμοποιητές. Έχει σημασία, δεν θα σας δεχτεί τη χρησιμοποιημένη. Και βασικά νομίζω ότι δεν θέλω να ψήσω αυτά τα 7, ίσως για να σας δείξω κιόλας δεν θα μας χρειαστούν. Λοιπόν, πριν φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο να χρησιμοποιήσουμε τις βρύσες, πάμε να φτιάξουμε μερικά καλώδια. Θα χρειαστούμε 6 για αυτή τη στιγμή και μερικά επιπλέον για μετά. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε εδώ. Λοιπόν, κάπως έτσι, αν βάλετε τα καλώδια σας, δύο redstone στις άκρες και χρειαζόμαστε και λίγο refined ποντό. Εδώ είναι. Λίγο επαναλλιωμένο σίδερο. Ένα κομμάτι στη μέση και έχετε το κύκλωμά σας. Περισσότεροι λογικά γνωρίζετε για ποιο πράγμα μιλάω. Ναι. Βάζοντας το Refined Iron σε αυτήν εδώ τη μορφή, παίρνετε ένα κύβο που λέγεται Machine Block.
βάζοντας το machine block πάνω από το κύκλωμά σας και τις τέσσερις βρύσες σας εδώ, παίρνετε αυτό το μηχάνημα που λέγεται extractor. Τώρα πριν το φτιάξω, μόνο και μόνο για να δείτε ότι αν βάλω μια χαλασμένη βρύση δεν σας δίνει το μηχάνημά σας, οπότε χρειάζεται καινούργια. Λοιπόν, παίρνουμε το μηχάνημά μας, ξαναβάλουμε τα ξύλα κάτω από την ώρα που δεν θα περάσουμε καλώδια από κάτω, βάζουμε το μηχάνημά μας κάτω. Τώρα, προς το παρόν τα καλώδια που βάλαμε εκεί πίσω μου είναι άχρηστα, αλλά θα τα βάλουμε σε χρήση ευθύς αμέσως. Λοιπόν, καταρχήν είναι άχρηστα γιατί έχουμε τον extractor να κουμπάει τη γεννητριά μας, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Η γεννητριά τώρα, κάτω βάζετε οτιδήποτε θέλετε να κάψετε για να πάρει μπρος η γεννητριά μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα βάλουμε εδώ τα charcoal κάτω. Ωραία. Και με το που αρχίζει να καίει θα αρχίσει να παράγει ρεύμα και θα δώσει ρεύμα στον extractor. Ο extractor τώρα τι κάνει ακριβώς? Λειτουργεί για πολύ λίγα πράγματα, αλλά είναι πολύ χρήσιμος γιατί χρειαζόμαστε λάστιχο και το λάστιχο είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που κάνει είναι όταν ψήνεις τον extractor το λάστιχο, σου δίνει 3 κομμάτια αντί για ένα. Δηλαδή για κάθε sticky resin παίρνεις ένα κομμάτι λάστιχο. Επίσης, έχω κάπου εδώ, εδώ είναι, έχω και δίπλα, όχι, ωραία. Επίσης, στον extractor αυτό που μπορείς να κάνεις, όπως είδατε πάνω στην ώρα, πήραμε 3 κομμάτια λάστιχο για ένα sticky resin. Επίσης, στον extractor μπορείς να ψήσεις ξύλο από λαστιχόδεντρο και να σου δώσει ένα λάστιχο. Σε αντίθετη περίπτωση, στο φούρνο, άμα ρίξεις το ξύλο από το λαστιχόδεντρο, τώρα πάει χαράμι βέβαια, δεν σου δίνει παρά μόνο αυτό εδώ, jungle wood. Νομίζω δηλαδή. Ναι, αυτό. Λοιπόν, οπότε πετάμε μέσα όλα τα sticky resin. Δανειζόμαστε και το hopper από εδώ. Το πετάμε από πάνω. Εδώ να πω ότι οι σωλήνες και τα υπόλοιπα λειτουργούν ως εξής: ότι ρίχνετε από πάνω μπαίνει σε αυτό το slot, ότι τραβάτε από κάτω μπαίνει σε αυτό το slot και ότι παίρνετε από τα πλάγια είτε μπροστά είτε πίσω βγαίνει από αυτό εδώ το slot. Δεν έχει να επιλέξετε όπως σε αυτά εδώ τα εξελιγμένα μηχανηματάκια. Γι' αυτό παλιά χρησιμοποιούσα αυτά, τώρα χρησιμοποιώ αυτά. Έχει μεγάλη διαφορά η ενέργεια που χρησιμοποιούν βέβαια, αλλά εντάξει, μικρό το κακό. Και όπως βλέπετε εδώ, οι σωλήνες μας αρχίζουν και γεμίζουν, δεν είναι καλό αυτό. Μπορεί να κάνουν έκρηξη οι σωλήνες, ναι. Οπότε κλείνουμε όταν δεν χρησιμοποιούμε τα μηχανήματά μας, γιατί μαζεύεται η ενέργεια στους σωλήνες και... ναι, αυτά. Λοιπόν, για να μην χαραμίζουμε τώρα την ενέργειά μας όσο δεν ψήνουμε, γιατί κάποια στιγμή θα σταματήσουμε να ψήνουμε, πάμε να φτιάξουμε στον εαυτό μας μερικές μπαταρίες, 4 αν δεν κάνω λάθος. Θα χρειαστούμε λίγο την παραπάνω, γιατί είχα την εντύπωση ότι είχαμε. Περίεργα πράγματα. Και ναι, δεν είχαμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάρουμε το clay, θα το ψήσουμε για τώρα. Θα βγάλουμε ό,τι περίσσιο κάρβουν έχει. Και πριν κατέβω και πάω να φέρω την... είμαι σχεδόν σίγουρος τι είχαμε παραπάνω. Δεν μπορεί να είχα μόνο τόσο την. Περίεργα πράγματα. Τέλος πάντων, αλουμίνιο. Τέλος πάντων, ας ρίξουμε αυτά μέσα και... ναι. Λοιπόν, τι θέλω να κάνω. Ναι, πήραμε τα λάστιχα, οπότε πάμε να κάνουμε αυτό που θέλω, που ήθελα να κάνουμε. Λοιπόν, θα φτιάξουμε το εξής. Θέλουμε μερικά καλωδιάκια ακόμα. Ας φτιάξουμε μερικά, ωραία, βόλικα, να έχουμε.
Ωραία. Θα φτιάξουμε μερικά κυκλώματα. Εδώ, αυτό. Δύο από αυτά. Ένα από αυτό. Και μάλιστα σκέφτομαι να το κάνω και σχέδιο, γιατί θα χρειαστούμε πολλά από αυτά. Να δούμε λίγο, πετάμε αυτό και αυτό. Λοιπόν, δύο, τρία. Φτάνουν τα τρία προς το παρόν. Ναι, τέλος πάντων, whatever. Συνεχίζουμε μετά, αν δεν κάνω λάθος. Και μάλλον κάνω λάθος. Θέλω να φτιάξω, για όσους κατάλαβαν τι πάω να κάνω, αυτό εδώ, για όσους. Λοιπόν, σε σχέση με τα παλιότερα, το παλιότερο, το συγκεκριμένο mod, παλιότερα, δεν είχε, υπήρχαν δύο ειδών drill, τα μεταλλικά και τα διαμαντένια. Τώρα μπήκε στο κόλπο και το εξελιγμένο διαμαντένιο, το οποίο είναι στην ουσία το παλιό διαμαντένιο, απλά μειώσαν τη δύναμη του διαμαντένιου. Φυσικά έχει αλλάξει και η συνταγή. Θέλουμε και μια μπαταρία, υπέροχα. Η συνταγή για τα δύο πρώτα δεν έχει αλλάξει από ό,τι φαίνεται, αλλά για το εξελιγμένο έχει αλλάξει. Θέλουμε πράγματα, πολλά πράγματα. Θα φτάσουμε να φτιάξουμε και το εξελιγμένο. Τώρα που σου πάρω, θέλουμε να φτιάξουμε αυτό. Για να δούμε λίγο. Θέλουμε refined, μια μπαταρία και ωραία. Λοιπόν, έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε, οπότε μία μπαταρία μπορούμε να τη φτιάξουμε. Μία μπαταρία, ένα από αυτό και refine γύρω-γύρω. Υπέροχα. Θα χρειαστούμε και τρία διαμάντια. Λοιπόν, τρία διαμάντια, υπέροχα. Και πάμε να φτιάξουμε, να το εξελίξουμε. Εδώ είναι. Λοιπόν, τώρα αυτό δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε απευθείας, πρέπει να το φορτίσουμε. Και το φορτίζουμε στη γεννήτριά μας προς το παρόν. Συνέχεια θα φτιάξουμε μπαταρία, η οποία θα αποθηκεύει πολύ περισσότερο ρεύμα από τη γεννήτριά μας. Και ναι, γι' αυτό το χρειάζομαι κυρίως στο team. Θα σας δείξω λίγο box, γιατί δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε σε αυτό το επεισόδιο. Θα φτιάξουμε αυτό εδώ. Α, όχι, θέλει τρεις μπαταρίες. Καλή φάση. Οπότε κακώς έκανα το τέτοιο. Και μάλλον θα ούτως ή άλλως τώρα με αυτό που έκανα θα χρειαστεί. Ναι, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, όπως και να έχει. Οπότε εντάξει. Θέλει τρεις μπαταρίες, ένα καλώδιο και μερικά ξύλα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά χρειαζόμαστε την. Είμαι περίεργος, άμα... Λοιπόν, καταρχήν να φάω, γιατί μόλις πρόσεξα ότι είμαι σχεδόν νεκρός. Λοιπόν, για να δούμε λίγο κάτι. Αν πατήσουμε R στο την. Πώς βλέπω... Την or... Κάτι που να μην χρησιμοποιεί την 7 πλουβεράς την, μας έχουν 7 την ingots, μάλιστα. Όχι. Να μότω. Για να συμβουλευτούμε το θα μην θα σπάω από αυτή τη μαλακία εδώ, το βιβλίο μας. Κάπου είχα δει. Ναι, δεν το έχω κάνει ακόμα. Λοιπόν, οπότε δεν το γλιτώνω, θα πρέπει να πάω για mine. Ή εκτός και αν μου ήρθε μια καταπληκτική ιδέα, πάρουμε τα διαμάντια μας, πάρουμε το σίδερο μας, το χρυσό, και πάμε να φτιάξουμε κάτι υπέροχο. Αυτό εδώ. Λοιπόν, το quarry. Ναι.
Λοιπόν, το κόρι δεν είναι τίποτα παρά μερικά γρανάζια και ένα pickaxe. Τα γρανάζια μας είναι πολύ απλά για να τα φτιάξουμε. Θα χρειαστούμε σύνολο 3 και 3, 6 και ένα 7 γρανάζια. Επί 4 ξυλάκια το καθένα είναι 28. 28 ξυλάκια θα χρειαστούμε. Προς στιγμή νόμιζα ότι δεν μπορούσα να κάνω αυτή την πράξη. Και να φανταστείτε ότι σήμερα θα πήγαινα να γράψω κάτι που έχει σχέση με τα μαθηματικά. Πω, ευτυχώς δεν πήγα. Λοιπόν, ναι. Και ευτυχώς δεν πήγα, γιατί και οι υπολογισμοί μου δεν ήταν, όχι, μια χαρά σωστή ήταν. Λοιπόν, ναι, θέλουμε άλλο ένα. Ωραία. Θα τους μετατρέψουμε όλους σε πέτρινα μάλλον γρανάζια. Τα τρία θα τα κρατήσουμε ως πέτρινα, τα υπόλοιπα θα τα μετατρέψουμε σε μεταλλικά. Βασικά νομίζω είναι όλα σε μεταλλικά, γιατί παιδεύουμε. Τρία μεταλλικά, δύο χρυσά και διαμαντένια. Λοιπόν, οπότε θέλουμε να είναι όλα μεταλλικά. Ωραία. Δύο χρυσά και δύο διαμαντένια. Νομίζω ότι η κατάσταση εξηγεί από μόνη της τι ακριβώς παίζει. Ναι. Τα γρανάζια δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν είναι κάτι το δύσκολο. Λοιπόν, και τα δύο θα τα μετατρέψουμε σε διαμαντένια. Είναι απλά μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Λοιπόν, και δύο διαμαντένια γρανάζια. Επίσης θέλουμε και ένα pickaxe καινούριο. Ξαναλέω, συνταγές που θέλει εργαλεία πρέπει να είναι καινούρια. Και έχουμε ως εξής: δύο διαμαντένια, δύο χρυσά και μάλλον θα χρειαστώ και redstone, και εφόσον είμαστε εδώ μπορούμε να το φτιάξουμε εδώ. Τα μεταλλικά μας, ένα redstone εδώ και πού είσαι, εδώ είσαι. Και έχουμε το κόρι μας, το κόρι. Έλα, ωραία. Τώρα για την ευκολία μας θα πάρουμε, επειδή χρησιμοποιεί ρεύμα σαν αυτό, θα πάρουμε αυτή τη μηχανή, θα πάρουμε και αυτή τη μηχανή. Μια δούμε εδώ πέρα. Εσύ. Ωραία. Για να δούμε λίγο, να ξεφορτωθούμε κάτι στην τσάντα μας. Πες εσύ μέσα, και εσύ, και εσύ, και εσύ. Εσύ πιες έξω. Ωραία. Πήραμε δύο μηχανές. Είναι αρκετές. Χρειαζόμαστε ένα κουβά. Θα τον πάρουμε όταν φτάσουμε. Και επίσης θα χρειαστούμε ένα από αυτά τα μπαούλα. Αλλά τώρα μάλλον θα φτιάξουμε καινούριο. Λοιπόν, και πες μου ότι δεν έχω ξύλα. Είναι δυνατόν? Τρόμαξε προς στιγμή. Λοιπόν, πρέπει να ασχοληθώ με το να φτιάξουμε φάρμες. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα chest. Το περικυκλώσουμε με σίδερο. Το σίδερο θα το περικυκλώσουμε με χρυσό. Παρεμπιπτόντως, αν δεν έχω εξηγήσει πώς αναβαθμίζουμε τα chest, έτσι, έτσι γίνεται. Και τις αναβαθμίσεις, αντί να βάλετε το chest στη μέση, βάζετε, αν θέλετε να αναβαθμίσετε ένα χρυσό μπαούλο σε διαμαντένιο, βάζετε ένα κομμάτι χρυσό και γύρω γύρω τα υλικά που χρειάζεστε. Και δεν έχω πάνω μου διαμάντια. Λοιπόν, με λίγα λόγια, άμα θέλουμε να αναβαθμίσουμε ένα chest που έχουμε στα χέρια μας, απλά κάνουμε αυτό. Αν θέλαμε να αναβαθμίσουμε ένα chest που δεν το κρατάμε στα χέρια μας,
Μπράβο μου. Τέλος πάντων. Πολύ απλά βάζετε ακριβώς όπως είδατε και ένα χρυσό στη μέση και θα γίνει. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα γρήγορα να ολοκληρώσουμε και το κόρι. Λοιπόν, θα το βάλουμε προς το παρόν. Εδώ καλά είναι. Δεν θα μπω σε διαδικασίες να το κάνω πιο μεγάλο ή πιο μικρό. Απλά θα το τοποθετήσω. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά εδώ, land marks. Θα τα δούμε και στη συνέχεια, στο μέλλον. Να τα βάλετε σε τέσσερις γωνίες και να τοποθετήσετε στο... Τέλος πάντων, θα τα εξηγήσω στο μέλλον. Προς το παρόν δεν έχω και πολλά να πω. Λοιπόν, θα κάνω το πιο γρήγορο κόρι που έχω. Λοιπόν, ένα φτάνει. Έχαμε το εδώ. Έλα, συνέλθε, ωραία. Και ένα εδώ, ένα από αυτά. Και θα χρειαστούμε τους κουβάδες μας με λίγο νεράκι. Για να δώσουμε στις μηχανές μας. Ωραία. Εδώ και εδώ. Και να τις ταΐσουμε λίγο στα γρήγορα. Προς το παρόν, όπως λέω, κάνουμε λίγο γρήγορα μέχρι την επόμενη φορά για να μην έχουμε τέτοια θέματα όπως με το τίν. Έλα. Λοιπόν. Αρχικά στο προηγούμενο επεισόδιο είχα σκοπό να φτιάξουμε ένα καινούριο κόσμο καθαρά και μόνο για να βάλουμε τα κόρη μας, αλλά λέτε να το αφήσουμε και εκεί. Μπα, δεν νομίζω. Ας ξεκινήσουμε ένα τουλάχιστον εδώ και βλέπουμε για αργότερα. Α, ναι, πρέπει να ζεσταθούν. Τέλος πάντων, αυτά από μένα για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά θα έχω μαζέψει μερικά μεταλλεύματα. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Άμα σας άρεσε, φροντίστε να το εκδηλώσετε πατώντας το κουμπάκι από κάτω. Άμα θέλετε να δείτε κι άλλα, απλά κάντε εγγραφή. Αν έχετε κάνει εγγραφή, απλά αγνοήστε ό,τι είπα. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας από μένα.